κατάσταση, ό,τι μπορείτε να μας πείτε, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι αν υπάρχει σε διαφορετικά μέρη, ακόμη έρχονται πληροφορίες και για σας. Ναι, να αναφέρουμε πως λόγω πτώσης κεραυνών και γενικά λόγω έντονης κεραυνικής δραστηριότητας αλλά και σφοδρών ανέμων και έντονης βροχοπτώσης σημειώθηκαν σήμερα τις πρωινές ώρες βλάβες στο δίκτυο μέσης τάσης της ΑΕΚ, κυρίως στην επαρχία Λευκοσίας και στην ορεινή περιοχή Λάρνακας επίσης σημειώθηκαν δύο βλάβες μέσης τάσης. Όλα τα συνεργεία της ΑΕΚ είναι επιποδός και καταβάλλουν προσπάθειες παρά τις αντίξιες συνθήκες που επικρατούσαν και όλες τις πρωινές ώρες για τη σύντομη αποκατάστασή τους. Να αναφέρουμε πως όταν υπάρχουν κεραυνοί και αστραπές, οι εργασίες από τους τεχνικούς της αρχής ηλεκτρισμού από τα συνεργεία της ΑΕΚ δεν μπορούν να πραγματοποιούνται. Σταματούν αμέσως γιατί η γραμμή είναι μακριά. Άρα υπάρχει πιθανότητα να κεραυνός να χτυπήσει τη γραμμή και σίγουρα δεν θα διακινδυνεύσουμε την ασφάλεια των συναδέλφων μας. Σίγουρα. Υπάρχουν αυστηροί κανόνες ασφάλειας που σύμφωνα με αυτούς δεν μπορούν να πραγματοποιούνται εργασίες κατά τη διάρκεια κεραυνών. Ζητούμε την κατανόηση των επηρεαζόμενων κατοίκων. Τα συνεργεία αυτή τη στιγμή που έχει καταλαγιάσει και η κακοκαιρία είναι επιποδός. Προσπαθούν για την όσο το δυνατόν πιο σύντομη αποκατάστασή τους. Μάλιστα. Μας είπατε για Λευκοσία, μας είπατε και για δύο περιπτώσεις στη Λάρνακα. Για άλλες πόλεις έχουμε κάποια εικόνα αυτή τη στιγμή ή ακόμη? Όχι. Στις άλλες πόλεις δεν έχει σημειώσει οποιαδήποτε βλάβη. Λόγω κακοκαιρίας ήταν απλά ένα κύμα κακοκαιρίας που πέρασε από την ορεινή Λάρνακα και έχουν σημειωθεί δύο βλάβες με τις τάσεις. Είναι κάτω Δρυσκαρίνου, Βαβατσινιά. Ενώ στην επαρχία Λευκοσίας που ήταν πιο έντονα τα καιρικά φαινόμενα, έχουν σημειωθεί βλάβες, περιοχές Τσερίου, Ψιμολόχου, Παγιομέτωχο, Λακατάμια, Εργάτες, Κλήρου. Είναι σε αυτές τις περιοχές που έχουν σημειωθεί βλάβες, τις οποίες όπως βέβαια επιλαμβάνονται τα συνεργεία της ΑΕΚ. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω. Να πούμε στον κόσμο ξανά υπομονή και ότι έχουν εντοπιστεί τα προβλήματα που είναι και είναι οι αρμόδιοι εκεί και προσπαθούν να τα επιδιορθώσουν. Σίγουρα. Είναι η γνώση μας οι βλάβες. Ζητούμε λίγο την κατανόηση του κόσμου. Να αναφέρω πως τώρα μόνο το πρωί, το πρώτο μισάωρο του πρωινού μας, η οποία 7 μέχρι 7.30, έχουν σημειωθεί πέραν των 1.600 κλήσεων στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 1800. Αντιλαμβάνεστε πόσες κλήσεις υπάρχουν. Έχουν επηρεαστεί πολλά σπίτια από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Γι' αυτό είχαμε και τις 1.600 κλήσεις. Ακριβώς γι' αυτό και ζητούμε λίγο την κατανόηση του κόσμου μέχρι τότε να είμαστε ενήμεροι και όλα τα συνεργεία είναι επιποδός για να φροντίσουν για την αποκατάσταση των βλαβών. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παπαδοπούλου. 1.600 κλήσεις μέσα σε μισή ώρα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τι σημαίνει αυτό.